Με μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα το πολυδύναμο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας Περιστερίου για να επιβλέψω τον τρόπο λειτουργίας της νέας πλατφόρμας testing.gap.gr. Μέσα από την πλατφόρμα αυτή έχουμε την δυνατότητα κάθε μέρα να κάνουμε σε όλη τη χώρα 12.000 τυχαία rapid test σε συμπολίτες μας, οι οποίοι θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτήν τη δράση. Τα rapid test μας δίνουν την δυνατότητα να μπορούμε να ελέγχουμε τον δείκτη θετικότητας σε ασυμπτωματικούς συμπολίτες μας. Αυτό το στοιχείο έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για να μπορούμε γρήγορα να εντοπίζουμε τυχόν τοπικές επιδημίες, ώστε να παρεμβαίνουμε γρήγορα και τοπικά για να τις περιορίζουμε. Προκειμένου όμως να μπορέσουμε να έχουμε στη διάθεσή μας αυτή την πληροφορία, θα πρέπει να έχουμε αρκετούς συμπολίτες μας οι οποίοι να εγγράφονται στην πλατφόρμα και να προσημοποιούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία. 12.000 τεστ τυχόν σε 386 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα, ένα εκ των οποίων είναι και εδώ πέρα στο Περιστέρι. Αυτά τα 12.000 τεστ προστίθενται στα πολλά δεκάδες χιλιάδες τεστ τα οποία ήδη γίνονται τακτικά κάθε μέρα, είτε μιλάμε για τεστ PCR, είτε μιλάμε για γρήγορα τεστ αντιγόνων, και θα μας δώσουν εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία τους επόμενους μήνες, καθώς θα προχωράει ταυτόχρονα και η διαδικασία του εμβολιασμού. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το εμβόλιο είναι η αρχή του τέλους της πανδημίας. Μέχρι όμως να εμβολιαστεί ένα σημαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, θα πρέπει να εξακολουθούμε να προσέχουμε πάρα πολύ για να μην αντιμετωπίσουμε ένα τρίτο κύμα της πανδημίας. Και για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε όσο δυνατόν περισσότερη πληροφορία σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό και αυτή η δράση είναι τόσο σημαντική. Γι' αυτό και ενθαρρύνω όλες και όλους σε ολόκληρη τη χώρα να συμμετέχουν στη δράση αυτή. Μόνο ωφελημένοι μπορούν να είναι οι ίδιοι. Τα τεστ όλα αυτά είναι τεστ τα οποία διεξάγονται δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους πολίτες. Παίρνουν τα αποτελέσματα εντός 10 λεπτών. Οι ίδιοι θα γνωρίζουν προφανώς ότι είναι αρνητικοί, διότι πιο πολλοί θα είναι αρνητικοί. Αν τυχόν είναι θετικοί, θα πρέπει να μπουν στις διαδικασίες των πρωτοκόλων επίβλεψης. Όμως είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα με τη δράση του εμβολιασμού και τον περιορισμό της πανδημίας για τους επόμενους μήνες. Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς όλα τα στελέχη του Κέντρου Υγείας, όλα τα στελέχη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, που και αυτά έχουν σηκώσει ένα μεγάλο βάρος τους τελευταίους μήνες. Αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Έχουμε ένα πολύ τολμηρό σχέδιο ενίσχυσή της τον επόμενο χρόνο. Και εδώ πέρα το πολυδύναμο ιατρείο Περιστερίου αποτελεί ένα υπόδειγμα του πώς πρωτοβάθμιες δομές περίθαλψης και φροντίδας μπορούν να εξυπηρετήσουν σημαντικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Από καρδιάς σε όλες και σε όλους, χρόνια πολλά, καλή δύναμη και το 2021 να είναι μια καλή χρονιά για όλους.